Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ιός των ανθρωπίνων εθυλωμάτων, ο HPV, ο Human Papilloma Virus, προκαλεί μία από τις συχνότερες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Στις γυναίκες, μολονότι οι λοιμώξεις αυτές στην πλειονότητά τους είναι ασυμπτωματικές και αυτοϊάσιμες. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του τραχύλου είναι σημαντικός για τα άτομα αυτά που αναπτύσσουν μόνιμη λοίμωξη. Και τούτο γιατί ο ιός των θυλωμάτων προδιαθέτει σε ανάπτυξη καρκινικής βλάβης του τραχύλου. Σήμερα οι περισσότερο υποσχόμενες στρατηγικές αντιμετώπισης παρεμπόδισης της λοίμωξης και επομένως του κινδύνου ανάπτυξης καρκινώματος είναι ο προληπτικός εμβολιασμός, ιδιαίτερα στα κορίτσια πριν από τη σεξουαλική τους ενεργοποίηση, αλλά και ο μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος, το screening, όπως το ξέρουμε, και δεν αναφέρομαι μόνο στο PAP test, αλλά και σε ένα άλλο τεστ πολύ πιο ευαίσθητο εκείνου του Παπα-Νικολάου για την μόλυνση από τον ιό και ιδιαίτερα από τους επικίνδυνους τύπους του, όπως είναι ο 16 και 18. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, και τη χαρά βεβαίως, να φιλοξενούμε τον καθηγητή κύριο Αγοραστό, που είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θυλωμάτων, που θα μας μιλήσει για το πολύ αυτό ενδιαφέρον θέμα. Κύριε καθηγητά. Ώσπου να το έρθει το μικρόφωνο στον κύριο Αγοραστό, να αναφέρω ότι στις 14 με 16 Σεπτεμβρίου φέτος, στο ξενοδοχείο Hyatt, στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στρογγυλή τράπεζα, συνεδρίαση σχετικά με το θέμα αυτό, που σχετίζεται και με τις γυναίκες, αλλά και με τους άνδρες. Κύριε Αγοραστέ. Και εγώ να κάνω μια παρέμβαση, ότι η ιδέα μου ήταν από μια ανάγκη της καθημερινότητας, που έρχονται όλοι αυτοί στα ουρολογικά μας γιατροί και λένε τι να κάνω. Έχει η γυναίκα μου ή η φιλενάδα μου είπε τι να κάνω και είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε ακριβώς τι να πούμε. Και εγώ πώς θα το διαγνώσω και τα λοιπά. Και του ζήτησα, επειδή έχουμε μια πολύχρονη συνεργασία και είναι ο ΕΠΑΙΟΝ, λέω έλα να μας μορφώσεις, σε παρακαλώ. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είναι εδώ σήμερα.